Τραγωδία χθες τα μεσάνυχτα σε διόροφη κατοικία στο κέντρο του Βόλου. Λίγες μέρες μετά τη φωτιά στα Άνω Λεχόνια που έχασε τη ζωή της μια γυναίκα 83 ετών, νεκρή από αναθυμιάσεις εντοπίστηκε μετά από φωτιά που ξέσπασε στο σπίτι της μια γυναίκα 67 ετών. Η φωτιά ξέσπασε τα μεσάνυχτα σε εξωτερική σκάλα μεταξύ Ισογείου και Πρώτου Ορόφου. Στο χώρο υπήρχαν σκουπίδια που έφταναν σε ύψος ακόμη και το 1,5 μέτρο. Η πυροσβεστική υπηρεσία του Βόλου ενημερώθηκε γύρω στις 12 τα μεσάνυχτα και στο σημείο έσπευσαν 8 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Ειδοποιηθήκαμε για φωτιά σε ακατοίκητο διόροφο σπίτι. Αμέσως μεταβήκαμε με 3 οχήματα και 9 άντρες στο σημείο. Εκεί διαπιστώσαμε ότι υπήρχε ένα κτίριο το οποίο ήταν, διέμενε μάλλον μια κοσυλέκτρια, η οποία είχε συσσωρεύσει μεγάλη ποσότητα απορριμμάτων και σκουπιδιών μέσα στο σπίτι. Η πρόσβασή μας στο σπίτι ήταν αρκετά δύσκολη. Δεν μπορούσαμε να εισέλθουμε μέσα λόγω του μεγάλου όγκου των σκουπιδιών και του πυκνού καπνού που υπήρχε στην οικία. Ήμασταν σίγουροι ότι υπήρχε κάποιο άτομο μέσα, γιατί η πόρτα ήταν κλειδωμένη από το μέσα μέρος. Κατόπιν ενεργειών διαπιστώσαμε την κυρία, η οποία βρισκόταν στον Άνω Όροφο χωρίς τις αισθήσεις, και κάναμε ενέργειες για την απεγκλωβίσουμε. Την παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και την μετέφερε στο νοσοκομείο. Εκεί, από ό,τι μάθαμε, διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Στο εσωτερικό του σπιτιού εντοπίστηκε καθισμένη σε μια καρέκλα η 67χρονη, χωρίς να έχει τις αισθήσεις της και χωρίς να φέρει εγκάβματα. Η άτυχη γυναίκα παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της, πιθανόν λόγω των αναθυμιάσεων. Τη φωτιά έθεσαν υπό έλεγχο οι πυροσβέστες 3 ώρες αργότερα. Στο μεταξύ, μεγάλη πυρκαγιά εκδηλώθηκε χθες γύρω στις 8 το βράδυ στη βιοτεχνία κουφωμάτων Σιτρά, που βρίσκεται στα όρια των οικισμών Μουρεσίου και Κισού στο Δήμο Ζαγοράς Μουρεσίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά ξεκίνησε από τον εξωτερικό χώρο του εργοστασίου και στη συνέχεια επεκτάθηκε. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο, όπως και οι ιδιοκτήτες της επιχείρησης. Σύμφωνα με πληροφορίες, όταν εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, ακούστηκαν απανωτές εκρήξεις, καθώς στο χώρο υπήρχαν έφλεκτα υλικά. Από το Βόλο, την Β' βιομηχανική περιοχή και την Αργαλαστή επιστρατεύτηκαν 12 πυροσβέστες και 6 υδροφόρα οχήματα. Οι πυροσβέστες έδωσαν μάχη για να σβήσουν τη φωτιά, ωστόσο όταν έφτασαν στην περιοχή η πυρκαγιά είχε λάβει ήδη διαστάσεις και κατέστρεψε το εσωτερικό της βιοτεχνίας. Το εργοστάσιο θεωρείται ένα από τα πιο σύγχρονα της χώρας και απασχολεί 15 εργαζόμενους, ενώ έχει φτιάξει και τα κουφώματα στο κοινοβούλιο.